Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, πιο μυστικό φυλαγμένο πρέπει να βρω και να σωθώ. Ποια είμαι εγώ, πες μου αλήθεια, δεν κυνηγώ παραμύθια και προσπαθώ να λυτρωθώ. Πόσο θέλει ένα παιδί μέχρι να γεννηθεί, ας μείνουμε μαζί. Μαμά, δεν μπορώ να καταλάβω. Ξέρεις ότι δεν είναι καλά και τον άφησες μόνο, τόσο χάλια είστε. Δυστυχώς, ναι. Τι έγινε τέτοια ώρα? Εσύ θα μου πεις, τι συμβαίνει με τη Δάφνη? Δεν καταλαβαίνω. Ούτε κι εγώ. Η γυναίκα μου κάτι έχει και δεν πάω πουθενά αν δεν το μάθω. Μάνο. Μάνο, είσαι εδώ? Πάντα. Μπορεί να είναι η δική σου. Θα ανησυχούν. Ποιοι δικοί μου? Εγώ δεν έχω δικούς μου. Τέλειωσα. Μάθε αν επισκέφθηκε τη Φωτεινή και αν όντως εκείνη την τάραξε έτσι. Ξέρεις ποιο είναι το επόμενο βήμα? Επιτέλους λογικεύτηκες. Για πες μου, μπορώ να τη βγάλω από τη μέση? Αν μ' αγαπάς, μη με πιέσεις. Σου είπα, δεν έχει να κάνει με εμάς, ούτε με τη σχέση μας, ούτε με κάτι άλλο. Αφορά κάποιον άσχετο. Ηρωίδα είσαι εδώ, συνέχεια, πάντα δίπλα μου. Να μαζεύεις τα κομμάτια μου. Και τώρα εσύ πεθαίνεις για μια άλλη. Κι εγώ κουβαλάω το παιδί ενός άλλου μέσα μου. Δεν είναι δυνατόν. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Τι είναι αυτό που ανακάλυψες, μπορώ να μάθω? Όχι, δυστυχώς δεν μπορώ να σου πω. Εντάξει, το σέβομαι. Πάντως, αν θέλεις τη συμβουλή μου, να κάνεις αυτό που λέει η συνείδησή σου. Μαμά. Έλα, σήκω, δεν μπορείς να μείνεις όλη μέρα στο κρεβάτι. Όχι, δεν μπορώ. Δεν θέλω. Έλσα, όχι, μη σε παρακαλώ, μην ανοίγεις. Δεν αντέχω το φως. Μωρό μου, άσε με λίγο μόνη μου. Είμαι καλά, αλήθεια σου λέω. Τι καλά, ρε μαμά. Χάλια είσαι. Λοιπόν, έλα, σε παρακαλώ, κάνε μια προσπάθεια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, αλήθεια σου λέω, σε παρακαλώ. Άσε με λίγο μόνη, θέλω να κοιμηθώ. Καλά, ξεκουράσου. Αν χρειαστείς κάτι, βάλε φωνή, εδώ θα είμαι. Ευχαριστώ, μωρό μου. Έλσα, είσαι θησαυρός. Ξεκουράσου. Αυτό ακριβώς με βασανίζει. Η συνείδησή μου. Δεν ξέρω πώς θα είναι πιο ήσυχη. Νομίζω ότι ό,τι και να κάνω, δεν θα κοιμάμαι ήσυχα τα βράδια. Εγώ είμαι σίγουρος ότι την απάντηση την έχεις μέσα σου.
ξέρεις τι να κάνεις. Ακού, κι εγώ όταν ήμουν νέος έκανα πράγματα που ήρθα αντιμέτωπος με τη συνείδησή μου. Αλλά δεν έδινα σημασία. Έκλεινα τα αυτιά μου και συνέχισα. Τι πράγματα δηλαδή. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι έβλεψες κάποιον. Τουλάχιστον συνειδητά. Χαίρομαι που έχεις αυτή την καλή εικόνα για μένα. Κοίτα, η δουλειά μου έχει πολλές προκλήσεις. Πολλές φορές χρειάστηκε να πάρω δύσκολες αποφάσεις και ίσως όχι πάντα για πράγματα που έπρεπε. Δηλαδή? Άφησα την αλαζονία και την επιτυχία να με παρασύρουν. Δεν σκέφτηκα τις συνέπειες των πράξεών μου. Εσύ όμως είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Βασανίζεσαι για να κάνεις πάντα το καλό. Παιδεύεσαι για να πάρεις τις σωστές αποφάσεις. Μακάρι να μην βρισκόμουν ποτέ σε αυτή τη θέση. Όλοι κάποια στιγμή ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοια διλήμματα. Γι' αυτό και εγώ θα επιμείνω στη συμβουλή μου. Που και εμένα μου την έδωσε η μητέρα μου, αλλά δεν την άκουσα. Ο σωστός δρόμος είναι αυτός που δεν ταράζει τον ύπνο σου. Που σε κάνει να κοιμάσαι με ήσυχη τη συνείδησή σου. Έλα, θεία. Η Έλσα είμαι. Έλα, Έλσα μου. Πώς και μας παίρνεις. Συμβαίνει κάτι? Η μαμά δεν είναι πολύ καλά. Δεν θέλει να σηκωθεί από το κρεβάτι. Γιατί? Αρρώστησε. Όχι. Κάτι παίχτηκε με το Μάνο. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά από ό,τι μου είπε, χώρισα. Χώρισα? Πώς, πότε? Δεν ξέρω, ρε θεία, γι' αυτό σε παίρνω. Μόνο εσύ μπορείς να την κάνεις καλά. Σε σένα τα λέει όλα. Εγώ δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Καλά. Ετοιμάζομαι και έρχομαι. Μη φύγεις πριν έρθω, εντάξει? Εντάξει, σε περιμένω. Σε ευχαριστώ πολύ. Όταν ήσουν μικρή, ερχόμουν στο κρεβάτι σου και σε κοιτούσα. Και ευχόμουν να μη ζωρίσει τίποτα τη συνείδησή σου. Να κοιμάσαι πάντα έτσι, ήσυχα, σαν μικρό κοριτσάκι. Γιατί μόνο εσύ θα είσαι με τη συνείδησή σου. Κανείς άλλος. Δεν ξέρω τι είσαι στα αλήθεια σαν άνθρωπος, αλλά σαν πατέρας είσαι υπέροχος. Δηλαδή, τι πιστεύεις πως είμαι? Μόλις μου είπες μόνος σου ότι δεν υπήρξες Άγιος. Αυτή σου την πλευρά εγώ δεν την ήξερα, δεν την είχες μοιραστεί μαζί μου. Αλλά στη σχέση μας υπήρξες πάντα τέλειος. Γι' αυτό ήσουν το πρότυπό μου. Πού είσαι? Καλά είμαι τώρα. Ζαλίστηκα λίγο μάλλον λόγω της αϊπνίας. Συγγνώμη, εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Συγγνώμη για πριν. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Η σχέση μας έτσι κι αλλιώς ξεκίνησε με πολλές δυσκολίες. Θα προσπαθήσουμε όμως, έτσι δεν είναι? Εγώ τουλάχιστον θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Ξέρω ότι θα έχουμε πισωγυρίσματα, θα έχουμε φόβους, αλλά θα τα καταφέρουμε. Αυτό που μας ενώνει δεν είναι τυχαίο και δεν θα το αφήσω να χαθεί. Μάρια, δεν φτάνει να θέλουμε. Πρέπει και να μπορούμε. Μπορούμε. Το μόνο που χρειάζεται είναι υπομονή και επιμονή. Μπορεί να μας πάρει χρόνο, αλλά θα τα ξεπεράσουμε όλα. Μπορούμε. Είσαι σίγουρα εντάξει? Ναι, ναι, είμαι μια χαρά. Μην ανησυχείς. Είμαι καλά. Συγγνώμη και πάλι, αλλά πρέπει να φύγω. Okay. Να πας το καλό. Πήγαινε να ξεκουραστείς, σε παρακαλώ. Μπορεί να σε περιτριγυρίζει καμιά ύωση, δεν ξέρω. Κι εγώ θα φροντίσω να γυρίσω σύντομα, εντάξει? Mm-hmm. Πρόσεχε.
15.000 άτομα. Εντυπωσιακό. Α, μας τα έλεγε ο Νίκ, φίλε μου. Δεν το περίμενα. Τελικά το online θα σαρώσει. Ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση. Να με κι εγώ. Μωρό μου, αυτή είναι η λίστα με τα άτομα που πρέπει να απολυθούν. Όσοι είναι εδώ φεύγουν, έχω μιλήσει και με το λογιστήριο. Κάτσε να την τσεκάρω κι εγώ. Να με συμπαθάτε εμένα. Πάω να πάρω λίγο αέρα, γιατί αυτό το θέαμα της λιμιτό μου μου φέρνει λίγο εμετό. Καλά. Έξω από το χώρο. Στα δύσκολα να σε δω, Νικολάκη. Ο Γεωργίου είναι μαζί μας εδώ και 30 χρόνια. Έχει σταθεί στον πατέρα μου σε κάθε δυσκολία. Δεν μπορώ να το πετάξω στον δρόμο. Καλά, δεν το πετάμε και στον δρόμο. Του δίνουμε τεράστια αποζημίωση. Χαρούλα, ο άνθρωπος είναι 60 χρονών. Τι θα κάνει από εδώ και πέρα, πού θα βρει δουλειά? Κοίτα, εγώ άκουσα ότι δεν αποδίδει και πολύ καλά στη δουλειά του. Μάλλον αυτό που είπες, κουράστηκε, είναι 60 χρονών. Δεν νομίζω ότι έχει να προσφέρει. Δεν με νοιάζει τι νομίζεις. Αυτό που ξέρω είναι πως η δουλειά του, και ειδικότερα αυτή εδώ η δουλειά, είναι όλη του η ζωή. Ναι, αυτό που θα πρέπει να νοιάζει εσένα όμως είναι η δικιά μας ζωή. Να σου πω, στην τελική, άμα δεν μπορείς, το κάνω και μόνη μου. Δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα εδώ. Όποιος δεν κάνει τη δουλειά του, φεύγει. Κοίτα, μωρό μου, έχε μου εμπιστοσύνη. Αν θες αυτή η εταιρεία να ανακάμψει, ας το πάνω. Έλα, Κριστή. Νίκ. Πρέπει να σε δω αμέσως. Ναι, είναι σοβαρό. Για τον Άλκη. Καλημέρα. Λοιπόν, έχω έτοιμο καφέ. Έλα να φας, γιατί έχω μεγάλα σχέδια. Πίνω. Λοιπόν, θέλω να βγούμε και να τριγυρνάμε όλη τη μέρα. Τι κάνεις εδώ? Τι. Νομίζεις πως πίστεψα το χαζό σχέδιο που έκανες? Πως με πατάς, πως δεν με αγαπάς? Αυτά να τα αφήσεις για το κοινό σου. Αφού ξέρω ότι μόνο μαζί μου θες να είσαι. Εμένα αγαπάς. Κι εγώ δεν θα σε καταλείψω ποτέ. Το σώμα μου θα μου βοηθήσει να αντέξω και τον πόνο στην ψυχή μου. Αυτό πρέπει να αντέξω. Αυτός είναι μεγαλύτερος. Πώς είσαι? Τι έγινε? Τι... Ήρθε ο Ανδρέας χτες και σε έψαχνε. Σοβαρά μιλάς? Εδώ, σπίτι σου? Ναι. Ανησυχούσε πολύ για σένα, πραγματικά. Και ξέρεις, το εκτίμησα αυτό. Μου δόθηκε ευκαιρία να δω κάποια πράγματα σε εκείνον. Δηλαδή? Ότι σε αγαπάει πραγματικά και βαθιά. Το είδα στο βλέμμα του. Εντάξει, μπορεί να έχουμε τις αμφιβολίες μας για αυτόν, ποιος είναι πραγματικά, τι σχέση έχει με το κύκλωμα, αλλά μέχρι να τα ανακαλύψουμε, νιώθω ήσυχη που είναι κοντά σου. Σε αγαπάει αληθινά, Δάφνη, και θέλει να σε προστατέψει. Ναι. Και εγώ το ίδιο νιώθω, μ' αγαπάει. Προσπαθούσα να φτάσω στην αλήθεια με κάθε κόστος. Να ξεσκεπάσω το κύκλο μου. Το ήθελα. Ενώ τώρα... Δεν το θέλεις πια. Δεν ξέρω. Μάρθα, όσο τα σκαλίζω, τόσο ανακαλύπτω πράγματα που με πληγώνουν. Δεν ξέρω πώς να τα διαχειριστώ. Δεν ξέρω τι θα βρω στην επόμενη στροφή και όλο αυτό με τρομάζει. Έγινε κάτι? Κάτι συγκεκριμένο? Κατάφερα να σπάσω κάποιους κωδικούς.
Κι έτσι βρήκα τα ονόματα μερικών μεσαίων στελεχών του κυκλώματος. Τέλεια, αυτό είναι θαυμάσιο. Όχι. Τι. Τι ανακάλυψες. Ή μάλλον, Δάφνη, ποιον ανακάλυψες εκεί μέσα. Δημήτρη, είχαμε καμιά καινούργια υπόθεση χθες βράδυ, κάτι που δεν έμαθα. Πα, όχι, ένα μαθητικό bullying μόνο. Τίποτα τόσο σοβαρό. Το λύσαμε γι' αυτό, δηλαδή γρήγορα και διακριτικά, δεν είχαμε θέμα. Σίγουρα μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Μόνο αυτό. Ευχαριστώ. Θέλω να σου πω, είχαμε καμιά ένδειξη παραβίασης. Προσπάθησε κανείς να μπει στα αρχεία της Ρετσουάν. Όχι. Όλα κανονικά. Είσαι σίγουρος? Απόλυτα. Αν είχε συμβεί κάτι, θα σας είχα ειδοποιήσει. Έγινε. Ευχαριστώ. Ανάμεσα στα ονόματα που βρήκα, ανακάλυψα και το όνομα ενός ανθρώπου που γνωρίζω πολλά χρόνια. Είναι ένας καλός και ευυπόληπτος οικογενειάρχης. Πάω στοίχημα ότι όλα τα μέλη είναι καλοί και ευυπόληπτοι οικογενειάρχες. Ναι. Κοίτα, δεν ξέρω για τους άλλους. Αλλά αυτός είναι. Πραγματικά. Και το πρόβλημά μου είναι ότι στο παρελθόν, σε μια κρίσιμη φάση της ζωής μου, με βοήθησε πάρα πολύ. Εγώ πώς να το ξεπληρώσω? Να πάω να τον δώσω στην αστυνομία? Έχω τρελαθεί από χθες, δεν ξέρω τι να κάνω. Σε καταλαβαίνω, αλλά σκέψου πόσες ζωές καταστράφηκαν εξαιτίας του. Όχι, όχι. Είμαι σίγουρη ότι στις δολοφονίες δεν είναι εμπλεγμένος. Στις αυτοκτονίες όμως δεν έχει βάλει το χεράκι του. Εντάξει, σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω. Η απόφαση που έχεις να πάρεις δεν είναι εύκολη. Το δίλημα όμως είναι ψεύτικο. Μέσα σου ξέρεις πολύ καλά τι πρέπει να κάνεις. Στο λέει η συνείδησή σου. Ξέρεις ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Κάτι τέτοιο μου είπε και ο πατέρας μου. Είδες? Δεν είναι τυχαίο. Δύο άνθρωποι που σ' αγαπάμε, σου λέμε το ίδιο πράγμα. Και δεν είναι τυχαίο το ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι αγαπήθηκαν μεταξύ τους. Μάρθα μου, τα ξέρω αυτά που μου λέτε. Κι εγώ την ίδια συμβουλή θα έδινα σε κάποιον που ήταν στη θέση μου, απ' έξω. Αλλά μέσα μου γίνεται πόλεμος. Ξέρω ποιος είναι ο σωστός ο δρόμος, το ξέρω. Αλλά μου φαίνεται πολύ βαρύς και πολύ δύσκολος. Και δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να τον ακολουθήσω. Σου λέω, ο τύπος το έχει χάσει τελείως. Τον βλέπω και δεν τον αναγνωρίζω, ρε εσύ. Είναι σκληρός, είναι απρόσωπος. Ωραία, και εμένα τι μου τα λες τώρα αυτά? Με τον Άλκη χωρίσαμε. Στα λέω γιατί πιστεύω ότι τον αγαπάς ακόμα. Και μόνο εσύ μπορείς να τον φέρεις πίσω στη θέση του. Να του μιλήσεις, ρε παιδί μου, να τον ισιώσεις. Να του λύσεις τα μάγια που του έχει κάνει αυτή η χαρά. Αυτό λες να φταίει, ρε Νίκ? Άκου. Κι εγώ στην αρχή όλα τα άσχημα του Άλκη τα ρίχνα στους άλλους. Στους γονείς του, στους τοκογλύφους, στη χαρά. Όμως αυτό είναι ένα λάθος. Τι εννοείς? Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Οπότε ούτε ο Άλκης. Και όποιος δεν έχει δική του προσωπικότητα, κάνει ό,τι του λένε οι άλλοι. Γι' αυτό και αυτός δεν έφερε καμιά αντίρρηση. Μα τι λες τώρα? Αυτό που ακούς. Την αλήθεια. Η χαρά, οι γονείς του, το κογλύφι, όλοι αυτοί ήταν ένα πρόσχημα. Και αυτός το ξέρει. Βολεμένος είναι, Νίκ. Και θες να μου πεις ότι αυτό τώρα το πράγμα δεν σε πονάει εσένα? Γιατί εμένα με τρελαίνει. Άσε τι νιώθω εγώ. Σημασία έχει ότι αυτός είναι ευτυχισμένος έτσι και εσύ πρέπει να το καταλάβεις. Έτσι διάλεξε να ζήσει τη ζωή του. Χώνεψε το και πήγαινε παρακάτω. Δηλαδή, εσύ που κατάλαβες πια ποιος είναι, αυτό ήταν, τον ξεπέρασες, ε? Έπαψες να τον αγαπάς? Όχι. Δεν έπαψα να τον αγαπάω. Όμως, όπως είπες και εσύ, ξέρω πολύ καλά ποιος είναι. Και κανείς δεν μπορεί να τον γλιτώσει από την πραγματική του φύση. Μάνος στο κρεβάτι με άλλη. Ο μεγάλος ο Στάρ που βρήκε την οικοκυρούλα εμένα και είπε να παίξει μαζί της. Έλα τώρα. Έτσι είναι.
Τόσο καιρό προσπαθούσα να το δικαιολογήσω. Να δικαιολογήσω την ψυχρότητά του. Πίστευα ότι του ήρθαν όλα μαζεμένα. Ότι σιγά σιγά θα τα ξεπερνούσαμε όλα και θα ήμασταν μια χαρά. Και εσύ προσπαθούσες να με προειδοποιήσεις, όμως δεν σε άκουγα. Κανένα δεν άκουγα. Μέχρι που... Χριστέ μου, δεν περίμενα ποτέ ότι θα είναι τόσο σκάρτος, πως τόσο ψεύτης. Εγώ δεν συμφωνώ. Ο Μάνος αγάπησε. Άσχετα αν δεν μπόρεσε να φανεί αντάξιος της δικής του αγάπης. Έλα, μωρέ, Εύα. Όχι, ο Μάνος δεν σου είπε ποτέ ψέματα. Ήταν ειλικρινής. Απλώς δεν μπόρεσε να τα διαχειριστεί όλα αυτά. Παίζε θέατρο, Εύα. Δεν το πιστεύω αυτό. Έδειχνε ευτυχισμένος ότι όλα πήγαιναν μια χαρά. Γιατί να μου το κάνει αυτό, γιατί να μου καταστρέψει τη ζωή μου. Μην το βλέπεις έτσι. Δεν σου κατέστρεψε τη ζωή, σου την έσωσε. Τι λες. Τι έκανες της μάνας μου. Γιατί είναι ένα κουρέλι. Λέει, γιατί τις έκανες. Εκείνη τη σου είπε. Άσε τι μου είπε αυτή, εγώ από σένα θέλω να ακούσω. Ήρθε εδώ να σε βρει και γύρισε σπίτι να ράκος. Λέγε τι έγινε. Πάντως να ξέρεις ότι δεν το ήθελα. Δεν την περίμενα δηλαδή. Άσε τις υπεκφυγές και μίλα. Θέλω να ξέρω τι έγινε, μίλα! Τι φωνάζεις, βλέπει ο κόσμος. Χέστηκα για τον κόσμο, η μάνα μου με ενδιαφέρει. Ακούω τι έκανες. Θα σου πω, ηρέμησε. Είχε έρθει μια δημοσιογράφηση να μου πάρει συνέντευξη. Εκεί πάνω στην κουβέντα, ξέρεις, ήπια με κανένα δύο ποτά. Μου την έπεσε και έτσι επιρρεπίσουμε κι εγώ. Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Τι θες να πεις, ότι σε βρήκε στο κρεβάτι με άλλη, αυτό μου λες. Δεν θέλω να σε ξέρω, το καταλαβαίνεις. Σε συχαίνομαι. Και από αυτή τη στιγμή, εγώ θα ξεχάσω ότι μοιραζόμαστε το ίδιο DNA. Γιατί αυτό είσαι. Ένα κομμάτι DNA. Όχι πατέρας. Χάρη στο Μάνο, σήκωσες το ανάστημά σου στον Κυριάκο και στην Άντρη. Στάθηκες στα πόδια σου, κατάλαβες επιτέλους την αξία σου. Και η Έλισσα έμαθε την αλήθεια για τον τρόπο που γεννήθηκε. Μόνη σου δεν θα είχες το κουράγιο. Για τίποτα από όλα αυτά. Στο Μάνο τα οφείλεις. Ξέρεις πόσο πόνο έχει όλο αυτό. Το ξέρω. Όμως άξιζε τον κόπο. Ξαναγεννήθηκες. Δεν το ζήτησα αυτό. Δεν το ήθελα. Πώς μπορείς να λες ότι άξιζε. Δηλαδή προτιμούσες τη ζωή σου πριν του γνωρίσεις. Το ψέμα του γάμου σου. Ο Μάνος το κρέμισε με ένα άλλο ψέμα. Με έφτιαξε ένα όμορφο κόσμο και τον κρέμισε με τον πιο σαδιστικό τρόπο. Όχι, αυτό δεν θα το συγχωρέσω ποτέ, Εύα. Ποτέ. Θα το μισώ μέχρι να πεθάνω. Αγάπη μου, έχω κανονίσει συνάντηση με τους υπαλλήλους στις 3. Και σου έχω γράψει και ένα λόγο να τους πεις σχετικά με την απόλυση. Ούτε το Eurogroup δεν τα λέγει τόσο ωραία. Μωρό μου, όταν δεις την εταιρεία να παίρνει τα πάνω της, όλα αυτά θα είναι μια μακρινή ανάμνηση. Μην ξεχάσω, έχω ακυρώσει όλα σου τα ραντεβού για το απόγευμα. Γιατί? Γιατί πρέπει να πάμε στο κέντρο γονιμότητας. Μας περιμένουν. Να μιλήσουμε σχετικά με την εξωσωματική. Πότε θα ξεκινήσουμε. Αστυνομία! Ειλικρινά δεν το πιστεύω. Ο Καλίδης δολοφονήθηκε. Ο Γρηγορίου αυτοκτόνησε λίγο πριν μιλήσει. Ο Λεωνάρδου βρέθηκε θαμένο στη μέση του πουθενά και τώρα ο Αργυρίου. Νεκρός 10 λεπτά πριν φτάσουν. Ωχ!
Από σήμερα η δίωξη απέκτησε το νέο της αστέρι. Ναι, ναι. Ωπα. Καλή επιτυχία, μωρό μου. Καλή επιτυχία, αγάπη μου. Να πιάσεις όλους τους κακούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλα. Χρόνια πολλά στον καλύτερο μπαμπά του κόσμου. Το σκεφτόμουν λίγο, δεν ήξερα τι να σου πάρω. Ελπίζω να σου αρέσει. Το ωραιότερο δώρο της ζωής μου είσαι εσύ, μωρό. Αλλά είμαι σίγουρος ότι και αυτό που μου πήρες θα είναι τέλειο. Ένα κεφάλαιο της ζωής σου κλείνει και ένα νέο ανοίγει. Ομορφότερο. Okay. Δεν θα ξαναγίνεις παιδί, αλλά αυτό θα είναι πάντα το δωμάτιό σου. Πρόσεχε, κορίτσι μου. Πάρω λίγο να σε απαντήσω. Συγγνώμη, δε. Σένα. Γιατί δεν ήταν ανάγκη. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Ένα φυλαχτό είναι. Για να σε ευχαριστήσω που με βοηθάς να βλέπω το μωρό. Τι κάνεις, ψυχούλα μου. Ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Άννα μου, από την ώρα που μου μίλησες, θέλω να σου πω κάτι. Τι? Είσαι σίγουρη πως κάνεις το σωστό για αυτό το μωρό? Ενώ που ενώ ξέρεις, αποφάσισες να το αφήσεις στην Τωρέτα. Καμιά αγάπη και κανένα χρήμα δεν μπορεί να εξαγοράσει την αγάπη της μάνας. Το ξέρω. Τότε γιατί το κάνεις, γιατί? Η απόφασή σου επηρεάζει πολλές ζωές και του παιδιού και της κόρης σου. Έχεις το δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Σκέψου το. Άντρη, τι κάνεις εδώ? Έτσι που σε βλέπω, καταλαβαίνω πόσο ζορίστηκες με την Έλσα. Τι θέλεις? Αφού μιλήσαμε, σου εξήγησα. Όλα είναι μια χαρά. Δεν μπορούσα να μείνω μόνη μου μακριά. Δεν είπα τίποτα στον Κυριάκο. Μ' έφαγε η αγωνία της εγγόνας μου. Σου εξήγησε και ο Πέτρος και εγώ και όλοι μας. Ήτανε μια παρεξήγηση που λύθηκε γρήγορα. Γιατί ανησυχείς? Τι θέλεις? Να με αφήσεις να μείνω λίγες μέρες εδώ μαζί σας. Το ξέρω ότι σου ζητάω πολλά μετά από το πόσο συμπεριφέρθηκα. Αλλά σε παρακαλώ, κατάλαβε με. Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Δεν το πιστεύω. Μου ζητάς τέτοιο πράγμα μετά από όσα έγινα? Τι, θες να γυρίσεις εδώ στο σπίτι, να ζούμε όλοι μαζί σαν να μην συμβαίνει τίποτα? Ξέρω ότι είναι δύσκολο να με συγχωρέσεις. Αλλά θέλω να είμαι δίπλα στην εγγόνα μου. Θέλω να τη φροντίσω. Η Έλσα είναι μια χαρά. Μη σου πω, καλύτερα από ποτέ. Ναι, αλλά μετά από όλα όσα πέρασε, μας χρειάζεται δίπλα της. Πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τα δικά μας. Πρέπει να σκεφτούμε την Έλσα. Το παιδί θα χαρεί που θα με δει. Είμαι σίγουρη. Ναι, μην είσαι τόσο σίγουρη. Γιατί το παιδί δεν σε θέλει καθόλου εδώ μέσα. Ίσως είναι καλύτερα το παιδί αυτό να μεγαλώσει με την πραγματική του μάνα. Το έχω σκεφτεί. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές. Αλλά ποτέ δεν θα είμαι σίγουρη αν κάνω το σωστό.
Απ' την άλλη, ξέρω πως αυτό το μωρό είναι σε καλά χέρια και δεν θα του λείψει τίποτα. Είσαι σίγουρη γι' αυτό? Η Ντορέτα έχει αγοράσει αυτό το μωρό. Αν αύριο δεν της βγει όπως το θέλει, όμορφο, έξυπνο, που όλοι θα το θαυμάζουν, τότε τι θα γίνει? Μια μάνα αγαπάει το παιδί της όπως και να είναι. Η Ντορέτα θα το αγαπήσει ή θα το πετάξει σαν ένα ρούχο που δεν της αρέσει πια? Τώρα εσύ λες πως είσαι σίγουρη. Κι αν αύριο μετανιώσεις, το παιδί θα έχει φύγει, θα έχεις χάσει τα ίχνη του. Και τότε τι θα κάνεις? Πού θα ψάξεις να το βρεις? Άννα, σύντομα τελειώνει και ο δικός μου ρόλος. Τα έχεις σκεφτεί όλα αυτά? Και τότε τι θα κάνεις, Άννα μου? Πώς θα το διορθώσεις αυτό το κακό? Δεν θέλω να σε στεναχωρέσω, αλλά σε συμπαθώ πάρα πολύ και βλέπω τη λαχτάρα που έχεις για αυτό το μωρό, γι' αυτό είμαι σίγουρη πως δεν θα αντέξεις μακριά του. Έλσα μου, τι είναι αυτά που λες? Δεν νομίζω να τα εννοείς όλα αυτά. Έτσι δεν είναι? Λυπάμαι, αλλά το εννοώ. Δεν σε θέλω εδώ μέσα. Ναι, αλλά σε μένα ήρθες όταν ήθελες τη βοήθειά μου. Ναι, γιατί ήμουν τρελαμένη και δεν μπορούσα να σκεφτώ καθαρά. Κοίτα, το να μείνεις εδώ, μόνο κακό μπορεί να μας κάνει. Γι' αυτό σε παρακαλώ, φύγε. Πάω τώρα. Και όταν γυρίσω, δεν θέλω να σε βρω εδώ. Την άκουσες? Δεν σε θέλει εδώ μέσα, ούτε εγώ σε θέλω. Προσπαθούμε να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας. Δεν έχουμε ανάγκη κάποιαν που έκανε τα πάντα για να τη διαλύσει. Τώρα πια δεν μπορείς να με πληγώσεις άλλο. Πήγαινε λοιπόν σπίτι σου και μην ξαναγυρίσεις εδώ ποτέ. Δεν τρέπεσαι. Εσύ φταίς για όλα. Δηλητηρίαζες εναντίον μου την εγγόνα μου. Εσύ δηλητηρίαζες εμένα στην κυριολεξία. Μην τα αλλάζεις τα πράγματα. Για το μόνο που λυπάμαι είναι ότι δεν έφτασα μέχρι το τέλος. Αλλά δεν θα ησυχάσω αν δεν σε καταστρέψω. Και σένα και όλο σου το σώι. Αυτό το μίσος θα με κρατάει ζωντανή όλα αυτά τα χρόνια. Και εσύ από εδώ και πέρα θα ζεις με το φόβο μου. Τι έγινε? Ο γιατρός μας είπε να τη σηκώσουμε. Πώς, γιατί? Τα νεύρα στα πόδια της έχουν ενεργοποιηθεί. Θα προσπαθήσουμε να κάνει μερικά βήματα. Αλήθεια? Σας παρακαλώ, αφήστε με να βοηθήσω εγώ. Τόσα χρόνια περίμενα αυτή τη στιγμή και θέλω να τη ζήσω μαζί της. Να βοηθήσω την κόρη μου στα πρώτα της βήματα. Έτσι. Έτσι. Θα τα καταφέρεις, θα δεις. Θα δεις. Πάμε πρώτα το δεξί ποδαράκι, σιγά σιγά. Αυτό εδώ, το δεξί. Μπράβο. Κοίτα, το αριστερό, το άλλο ποδαράκι. Κοίτα, μαμά, τα κατάφερα, κοίτα με. Όχι, μωρό μου, η μαμά δεν θα σε αφήσει ποτέ να πέσεις. Ποτέ θα είναι πάντα εδώ και θα σε στηρίζει σε κάθε σου βήμα.
Μέχρι που κάποια στιγμή να μην με χρειάζεσαι πια. Μαμά! Μαμά, είσαι εδώ! Ναι. Πού είσαι? Μόλις μπήκα σπίτι. Κρίστη, θέλω να σε δω. Δεν είμαι στα καλύτερά μου. Ωραία. Έλα από εδώ. Ήρθα να πάρω κάτι παρτιτούρες, αλλά μπορώ να σε περιμένω. Πώς μπόρεσα να πέσω τόσο έξω? Πώς γίνεται να μην είδα ποτέ αυτό που είσαι στα αλήθεια? Μια στιγμή κι η ζωή σε μια ρογμή κυλάει, στο απειρό περνάει. Μια στιγμή κι η ζωή σε σώματα. Τι κοιτάς με τόσο ενδιαφέρον? Τίποτα, κοιτούσα το site μας. Πάει πάρα πολύ καλά. Και θα πάει ακόμα καλύτερα. Τώρα όμως σε καλεί το καθήκον. Σε περιμένουν οι υπάλληλοι. Αυτοί που θα απολύσουμε δηλαδή. Είσαι έτοιμος να τους μιλήσεις? Ναι, πήγαινε και έρχομαι. Τι έγινε, τι έπαθες? Απλά κατάλαβα μία μεγάλη αλήθεια της ζωής. Η οποία είναι ποια? Η οποία είναι ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά από τον έρωτα. Όποιος ερωτεύεται είναι καταραμένος. Τέλος. Τι λες, παιδάκι μου? Κριστή, άκουσέ με. Προχώρα με τον Τζόνι. Παντρέψου τον. Αύριο κιόλας. Και μην κοιτάξεις ποτέ πίσω. Έλσα, πλάκα μου κάνεις? Εσύ μέχρι χθες ήσουν αντίθετη. Και τώρα ξαφνικά μου λες να το παντρευτώ, και μάλιστα αύριο. Ναι. Γιατί κατάλαβα ένα μεγάλο ψέμα. Ο έρωτας δεν υπάρχει. Και δεν αξίζει να δίνεις τον εαυτό σου σε κανένα. Εσύ έδωσες τα πάντα στον Άλκη και τι κατάλαβες? Το ίδιο και η μάνα μου. Πληγώθηκε από το Μάνο και τώρα είναι ένα κουρέλι. Γι' αυτό σου λέω. Καλύτερα με κάποιον που δεν του ανήκει ούτε η καρδιά, ούτε το μυαλό σου. Έτσι δεν θα μπορέσει ποτέ να στη φέρει. Ποτέ. Άντρη, συγγνώμη που ήρθα έτσι, αλλά δεν είχα που αλλού να πάω. Τι έγινε? Μόλις με πέταξαν έξω από το σπίτι του γιού μου. Έλα, έλα, παίρνα μέσα. Κάτσε να μου τα πεις. Συγγνώμη, αλλά είμαι χάλια. Όλα θα τα βρούμε. Σταμάτα μόνο να κλαις. Πες μου τι έγινε. Τι να σου πω. Πήγα να δω την εγγονή μου. Θυμάσαι που σου είχα πει για την περιπέτεια που πέρασε? Ναι, που την είχε πάρει η αστυνομία, αλλά τελικά δεν ήταν κάτι. Ναι, και με πέταξε έξω από το σπίτι. Εμένα.
τη γιαγιά της, το διανοείσαι. Αυτό είναι το ευχαριστώ για τη λαχτάρα που πέρασα. Αλλά η νύφη μου έκανε την κόρη της σαν τα μούτρα της. Ευτυχώς που δεν είναι εδώ ο Κυριάκος μου, να δει πως κατάντησε η μέγερα το παιδί του. Έλα, μην κάνεις έτσι. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα τα βρείτε. Όχι, δεν θέλω εγώ τώρα. Όχι, έπρεπε να άκουγες πως μου μίλησαν. Γι' αυτό ήρθα σε σένα. Θέλω να είμαι κοντά όμως. Δεν ήξερα τι να κάνω. Είμαι μόνη μου, τι θα κάνω εγώ. Αυτό να μην το ξαναπείς. Άκου μόνη σου. Θα μείνεις εδώ και θα δούμε τι θα κάνουμε. Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Ντορέτα μου. Δεν είναι παράξενο. Έχασα το γιο μου και βρήκα μία κόρη. Θα σου το χρωστάω. Ναι, στορκίζομαι. Στορκίζομαι, θα σου το ξεπληρώσω. Ό,τι χρειαστείς, θα είμαι δίπλα σου. Κανείς να νιώθω τόσο σημαντική. Κανείς ποτέ δεν μου μίλησε έτσι. Είσαι τέλεια. Και αξίζεις τα καλύτερα. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Αυτός είμαι. Και δεν σου αξίζω. Σ' αγαπάω, αλλά αυτό δεν φτάνει για να μ' αλλάξει. Ξέχνα με και προχώρα τη ζωή σου. Σου πρέπει το καλύτερο. Αν θέλεις τη συμβουλή μου, να κάνεις αυτό που λέει η συνείδησή σου. Μέσα σου ξέρεις πολύ καλά τι πρέπει να κάνεις. Στο λέει η συνείδησή σου. Ξέρεις ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται να φέρθει και έτσι. Ο Μάνος δεν είναι τέτοιος τύπος. Γίνεται. Ο Μάνος είναι ανώριμος και κακομαθημένος. Καλά, πώς το έκανε αυτό. Και μάλιστα τώρα σου είπε ότι είσαι κόρη του. Η Μαρίνα χώρισε. Θα μπορούσατε να ζείτε όλοι μαζί πια. Μπορεί αυτό να τον ενόχλησε. Μπορεί η ιδέα της οικογένειας να του πέσε λίγο βαριά. Όχι. Δεν είναι τέτοιος τύπος ο Μάνος. Αφού αυτό απέδειξε, ρε Κρίστη. Μόλις κατάλαβε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τη ζωούλα του, το έβαλε στα πόδια. Κι όμως κάτι δεν μου κολλάει. Τόσο καιρό φαγώθηκε να σας έχει από κοντά μάνα και κόρη. Ήθελε να ζείτε μαζί, να γίνετε οικογένεια. Τι άλλαξε ξαφνικά? Μπορεί να παρασύρθηκε λόγω της ασθένειάς του. Κοίτα, μην το ψάχνεις, δεν σώζεται με τίποτα. Τι να πω. Τόσο επιπόλαιος πια. Τόσο. Μόλις έκανε φόκους στο μέλλον, ζορίστηκε και το έβαλε στα πόδια. Μπορεί να έχεις δίκιο. Κοίτα, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να το ξεχάσετε. Να διαγράψετε το χθες και να κοιτάξετε μπροστά, και οι δυο σας.
Εύκολο το έχεις. Το ξέρω, είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει να το ξεπεράσεις. Και επιτέλους να αρχίσεις να βλέπεις τα θετικά που σε περιμένουν. Όσο μικρά κι αν είναι αυτά. Όπως ας πούμε η εμφάνιση της μπάντας στο μαγαζί. Θα δεις, θα σαρώσουμε. Κατηγορούσα τον Κυριάκο για το πώς φέρθηκε στη Μαρίνα. Και τελικά ο Μάνος αποδείχθηκε χειρότερος. Και πιο επικίνδυνος. Γιατί αυτός πουλούσε παραμύθια και στο τέλος άνθρακας ο θησαυρός σου. Καλά. Από μπαμπάδες και δυο. Κοίτα, τουλάχιστον το δικό σου έδωσε μια εξήγηση. Είπε ότι δήθεν φεύγει για δουλειά. Εγώ τι να πω για τους δικούς μου. Ο ένας κάθαρμα, ο άλλος επιπόλαιος. Καλύτερα να έμαθαινα ποτέ για το Μάνο. Μία απογοήτευση λιγότερη. Μην τα σκέφτεσαι. Οι άντρες γενικά δεν αξίζουν. Τουλάχιστον έχεις τη Μαρίνα. Μα για αυτή νοιάζομαι. Για μένα δεν με ενδιαφέρει. Κριστίνα, ένα κουρέλι. Δεν ξέρω ούτε τι να πω, ούτε τι να κάνω για να τη βοηθήσω. Το μόνο που μπορείς. Να την αγαπάς και να της το δείχνεις. Ναι. Ενοχλώ. Όχι, φυσικά. Έλα, κάτσε. Πώς από εδώ. Κοίτα. Ανησυχώ πολύ για τη Δάφνη. Κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό ήρθα σε σένα. Ναι, κι εγώ ανησυχώ. Τη βλέπω πιεσμένη, αλλά δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Αρνείται να μου πει. Μήπως άρχισε να ψάχνει εκείνη την υπόθεση με τους τοκογλύφους κρυφά. Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν προσπαθούσε κάποιος να χακάρει τα αρχαία της Ρέτσου, θα το μάθαινα. Τότε τι μπορεί να συμβαίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, ούτε εγώ. Μήπως εσένα σου ξέφυγε κάτι. Όχι τώρα. Τι είναι αυτά που λες, τρελάθηκες. Μήπως άκουσε κάτι που την υποψίασε, κάποια συνομιλία σου στο τηλέφωνο, κάτι τέτοιο. Όχι βέβαια. Από πού και σπου. Εσένα μήπως σου ξέφυγε κάτι. Αποκλείεται, σου λέω, θα το θυμόμουν. Αυτό που απασχολεί τη Δάφνη δεν έχει σχέση με εμάς. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξέρει για την εταιρεία. Πόσο σίγουρος είσαι γι' αυτό που λες. Μα σου είπα, αν κάποιος κάλεσε τα αρχεία θα τον ανακάλυπταν. Θα τον μάθαινα πρώτος. Δεν ξέρω τι να υποθέσω. Πάντως, Πέτρο, μην ανησυχείς. Αυτό που απασχολεί τη Δάφνη δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Δεν μπορεί να ξέρει για την εταιρεία. Αν θέλω να το κρατήσω ή όχι. Στην ηλικία σου, ίσως δεν μπορέσεις να ξαναμείνεις έγκυος. Σκέψου σοβαρά πριν πάρεις τέτοια απόφαση. Έχεις δίκιο, Μάνο. Δεν μου αξίζεις. Κανείς σας δεν μου αξίζει. Μόνη μου από εδώ και μπρος. Εγώ και η Έλσα μου. Μετά το θάνατό μου. Θέλω να... να στηρίξεις και αυτή και τη μητέρα της και να τις βοηθήσεις να τα αντέξουν. Απλά θεωρώ ότι εσύ και ο Πέτρος με παραδεντεύετε. Αν ήταν κάτι σημαντικό, θα σας το έλεγα. Αποκλείεται να έχει σχέση με τη Ρετ Σουάν. Κάτι άλλο έχει ανακαλύψει. Αλλά τι. Υπάρχει περίπτωση να το συγχωρέσεις και να γυρίσεις κοντά του. Όχι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γυρίσω κοντά του. Και τώρα ήρθε η φίλη σου η Μάρθα να μου τον πάρει. Αλλά θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Καμιά δεν μπορεί